Γεια σας. Έχω να σας δείξω σήμερα ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που πρέπει να το ξέρουν όλες οι μαμάδες και όλα τα παιδιά. Θα σας πω για τα διάφορα συσκευασμένα, αυτά που τα βρίσκουμε για να μην τα ονοματίσω, αυτά που τα βρίσκουμε μέσα στα σακουλάκια, είτε σαν μπατατάκια είτε κάτι άλλο που είναι σαν μπατατάκια, αυτά τα τύπου πακοτίνια. Θα σας πω λοιπόν ότι αυτά μέσα είναι τόσο, δεν ξέρουμε τι έχουν, και ελάτε να σας δείξω τι θα κάνουμε για να καταλάβετε ότι δεν είναι υγιεινά και δεν πρέπει να τα τρώτε. Πάμε. Αυτά είναι τα πακοτίνια που τα τρώμε κιόλας και λέμε τι ωραία που είναι. Όμως θα σας δείξω εγώ γιατί δεν πρέπει να τα τρώμε. Σε λίγο αυτό. Κοιτάξτε να δείτε τι περιέχουν μέσα πλαστικά που τα βάζουμε στον οργανισμό μας. Και κοιτάξτε, όταν δεν έχουμε καμιά φορά κεράκι να ανάψουμε για να φωτίσουμε, ορίστε, αυτά μέσα. Με το τυρί δεν το καίει? Όχι, κανένα. Κοιτάξτε, κάτσε μην καούμε. Α, αυτό καίει ακόμα. Ακόμα γράφεις? Εγώ αυτό. Θα σας δείξω τώρα και στα πατατάκια. Αχ, βρώμησε. Πίστευα ότι τα πατατάκια δεν γίνεται. Όταν πιο καλά. Αλλά και όμως λυπάμαι. Τα πατατάκια παίρνουν φωτιά. Όπως βλέπετε. Πες. Τώρα λοιπόν θα σας δείξω και να βγάλουμε ένα κομμάτι τυρί. Να δούμε. Ένα άλλο φαγητό, η ψωμί. Κοιτάξτε, όπου βρωμάει. Σαν πλαστικό. Κόβουμε λοιπόν το τυράκι μας και του βάζουμε φωτιά. Πώς βλέπουμε ότι δεν έχει χημικά? Δεν παίρνει φωτιά, λιώνει, μαυρίζει. Φωτιά όμως δεν παίρνει. Το είδαμε. Θέλετε μήπως και ένα κουλουράκι που είναι καθαρό το αλεύρι? Έλα, έλα, μην τα ρίχνεις. Ας βάλουμε και το κουλουράκι. Παίρνεις. Για να δούμε, θα πάρει αυτό φωτιά? Γιατί είναι ξερό, καταλαβαίνεις, γιατί πήρε. Άρα και αυτό κάτι μπορεί να έχει μέσα. Όχι, καίγονται το ψωμί που ήμουνα. Σβήνει. Όχι, άστο και θα σβήσει μόνο του, γιατί είναι ξερό. Α. Όχι, δεν παίρνει φωτιά. Πήρε εκεί λίγο στην άκρη. Βάλε λόγω. Βάλε. Τι? Βάλε λόγω. Ορίστε. Αυτό παίρνει καθαρή φωτιά. Η πιο καθαρή όμως και το πιο... Δεν είναι τόσο πολύ, βλέπεις. Αυτό όμως είναι καθαρά. Σου είπα πιο πολύ για τα πακοτίνια. Αυτό είναι καθαρό πλαστικό. Δηλαδή άμα δεν βλέπεις, παίρνεις αυτό, το ανάβεις και βγαίνεις έξω και το κρατάς στο φακό. Καθαρό, θα καεί όλο. Αλλά όμως προσεχή, γιατί μπορεί να καούμε, μα πεις πουθενά. Αυτά. Μα γι' αυτό δεν πρέπει να τα τρώμε, γιατί μέσα αυτά δεν είναι ότι τα φτιάχνουμε τα φαγητά ή τα είναι φυσικό προϊόν. Αυτό είναι τεχνητό προϊόν. Πιάνουν διάφορα πράγματα μαζί που δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχει μέσα αυτό το... Τα αλέθουν, τους δίνουν και ένα σχήμα σαν μπατάτα και λέει φάτε το. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πολύ τη διατροφή μας, να τρώμε βιολογικά, να τρώμε πράγματα που τα ξέρουμε, να τρώμε λάδι. Εντάξει τώρα, άμα θέλετε μια φορά στο χρόνο να φάτε λίγα πακοτίνια, γιατί τα θέλετε πάρα πολύ, φάτε τα, τι να σας πω. Μπορείτε να φάτε, άμα θέλετε. Εγώ όμως σας λέω ότι καλό θα είναι να μην τρώτε. Τώρα, αν φάτε λίγα πακοτινάκια μια φορά στους 6 μήνες ή μια φορά το χρόνο, δεν πειράζει. Αυτά είχα να σας πω.
Εγώ στα παιδιά μου δεν έδωσα ποτέ να φάνε τέτοια πράγματα, γιατί ήταν ανθυγιεινά, παχαίνουν και είναι και ανθυγιεινά. Ούτε και στην εγγονή μου. Μια φορά στο... Γιατί έχω τρία παιδιά και δεν τους αγόρασα ποτέ, μα ποτέ πακοτίνια, ούτε γαριδάκια, ούτε πατατάκια. Όταν μεγάλωσαν μπορεί να πήρανε μόνοι τους που και που κανένα. Γιατί αυτά είναι θυστικά και όσο τρως θες να ξαναφάς κι άλλο. Αυτά είχα να σας πω. Και αν χρειαστεί κάτι άλλο, θα σας ενημερώσω ξανά. Καλή σας νύχτα και θα τα ξαναπούμε άλλη μέρα.